Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού για το DJI Neo. Αυτή τη φορά θα δείξουμε τις AI λειτουργίες, δηλαδή αυτές τις λειτουργίες με τις οποίες μπορείτε να πετάξετε το DJI Neo αυτόνομα, χωρίς καθόλου χειριστήριο. Φυσικά μπορείτε να βάλετε και το κινητό τηλέφωνο να κάνετε και κάποιους χειρισμούς από εκεί, αλλά μπορείτε και εντελώς αυτόνομα. Θα δείξουμε αργότερα, αφού δείξουμε τις λειτουργίες πρώτα πώς γίνονται, θα δείξουμε αργότερα τι μπορούμε να κάνουμε και μέσα στην εφαρμογή, γιατί μέσα στην εφαρμογή μπορείς να κάνεις και κάποιες ρυθμίσεις εξτρά για αυτές τις αυτόνομες λειτουργίες. Πάμε λοιπόν να δείξουμε τις λειτουργίες αυτές. Όπως βλέπετε δεν έχω καθόλου χειριστήριο. Πάμε να ανοίξουμε τον drone. Κλασικά πατάμε και κρατάμε και το drone ανοίγει. Πολύ ωραία. Και εν συνεχεία έχει εδώ απάνω ένα κουμπάκι, το βλέπετε, και κάποια σηματάκια. Σε αυτά τα σηματάκια, το κάθε σηματάκι αντιστοιχεί και σε μία λειτουργία. Αν το πατήσουμε μία φορά, βλέπετε, follow, drone, circle, rocket, βλέπω στα πάνω, και spotlight, και μετά πάει πάλι στο custom. Εδώ πέρα το τελευταίο μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε, είναι στο direction track. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα από την αρχή. Λοιπόν, το πρώτο είναι το follow. Για να το ενεργοποιήσουμε, κάνουμε μια πάρα πολύ απλή κίνηση. Απλά πατάμε και κρατάμε το κουμπάκι αυτό με το οποίο αλλάζουμε τα διάφορα modes. Medium follow. Και ξεκίνησε. Ανεβαίνει, παίρνει θέση. Και λογικά θα πρέπει να αρχίσει να με ακολουθάει. Όπως βλέπετε έχω κάνει μία ρύθμιση και με παίρνει από λίγο προς τα πάνω. Μπορούμε να το κάνουμε να μας παίρνει από το ίδιο επίπεδο, ας πούμε, ή λίγο προς τα πάνω ή λίγο προς τα κάτω. Εγώ το έχω βάλει να με παίρνει λίγο προς από πάνω, δηλαδή να κοιτάει λίγο προς τα κάτω. Θα το δείξουμε αυτό πώς γίνεται στην εφαρμογή. Όπως βλέπετε το track είναι πάρα πολύ εύκολο. Και απλά περπατάω. Φυσικά το ίδιο ισχύει αν είσαστε και σε ποδήλατο ή σε μηχανή, ξέρω κτλ. Ίσως εκεί να χρειαστούμε, θα σας πω τώρα, σταμάτησα πριν σας πω αυτό που ήθελα. Σταμάτησα και σε αυτό το σημείο πάμε για την προσγείωση. Πλησιάζω και βάζω το χέρι από κάτω. Μόλις λοιπόν βάλω το χέρι από κάτω, το DJI Neo θα προσγειωθεί στην παλάμη μου. Αυτό που ήθελα να σας πω πριν είναι ότι σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε track αυτοκίνητο ή μηχανή, ποδήλατο κτλ. Μπορεί να χρειαστεί να ανοίξετε εφαρμογή ή να χρησιμοποιήσετε χειριστήριο έτσι ώστε να μπείτε στην Fly App και να κάνετε track με τον κλασικό τρόπο τραβώντας το τετραγωνάκι πάνω από το object που θέλετε. Πάμε να δούμε το επόμενο. Drone. Το επόμενο είναι το drone. Το drone πάει προς τα εκεί. Άρα θα πατήσω και θα κρατήσω το κουμπάκι 3 δευτερόλεπτα νομίζω είναι. Στα 10 μέτρα, drone, το κρατάμε μπροστά μας και αφού με κάνει track, θα κάνει το drone σε απόσταση 10 μέτρων. Φυσικά γράφει αυτόματα, την ώρα δηλαδή που ξεκινάει να κάνει τη μανούβρα γράφει κιόλας. Έκανε το drone και τώρα θα γυρίσει προς τα πίσω. Πολύ ωραία και μόλις σταματήσει βάζω το χέρι από κάτω και προσγειώνεται πάρα πολύ απλό. Πάμε στο επόμενο το οποίο είναι το circle. Circle. Ωραία. Απομακρύνουμε πάλι λίγο από το αυτοκίνητο. Μην ξεχνάτε, δεν έχει αισθητήρες αποφυγής εμποδίων, που σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχουμε λίγο το περιβάλλον στο οποίο είμαστε. Εγώ εδώ είμαι σε ένα πάρκινγκ και έχει χώρο. Είναι στα 2 μέτρα διάμετρο, νομίζω, η ακτίνα. Ακτίνα, οπότε πάμε να το κάνουμε. 2 meters. Circle. 3, 2, 1. Ωραία. Κάθομαι εγώ σταματημένος. Και θα αρχίσει να γυρνάει τώρα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ απλές μανούβρες, εύκολες, για να βγάλουμε ωραίες φωτογραφίες και ωραία βίντεο. Μπορώ να μείνω και σταματημένος αν θέλω και θα συνεχίσει να γυρνάει. Αλλά έρχομαι εδώ, θα σταματήσει, θα έρθει προς τα μένα όπως βλέπετε και θα βάλω το χέρι για να σταματήσει.
Λοιπόν, επόμενο, για να δούμε. Είναι το rocket, δηλαδή το συγκεκριμένο το πατάμε και φεύγει και πάει προς τα πάνω. 3 δευτερόλεπτα. Σου λέει ακριβώς τι θα κάνει και τώρα ξεκινάει και πάει προς τα πάνω. 10 μέτρα. Και θα κατέβει σιγά σιγά. Ανεβαίνει ακόμα. Εντάξει. Και σιγά σιγά μόλις τελειώσει τη μανούβρα, 10 μέτρα στο ύψος, 10 μέτρα φαίνεται διαφορετικά από τη 10 μέτρα στο μήκος. Κατεβαίνει σιγά σιγά, ο αέρας εκεί πέρα πάνω πολύ περισσότερος από ότι είναι εδώ, δεν θα έλεγα ότι έχει αέρα σήμερα, αλλά έχει κάποιες ρηπές, κάποια αυτά. Δεν βλέπω όμως να το δυσκολεύουν καθόλου το νείο μας. Πολύ σταθερό στην πτήση του και κατεβαίνει σιγά σιγά. Απομακρύνεται από εμάς λίγο όπως ξεκίνησε, γιατί κάνει track το πρόσωπο υποτίθεται και βάζουμε το χέρι και σταματάει εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Ερχόμαστε. Επόμενο. Είναι το spotlight. Το spotlight είναι το κλασικό όπου μένει σε ένα σημείο ακίνητο το drone και όπου και να κινηθούμε εμείς, αυτό μας ακολουθεί. Spotlight. 3, 2, 1. Περιμένουμε ένα δευτερόλεπτο, ωραία. Εντάξει, και αν δείτε τώρα, μετακινούμε και είτε κοντά είμαι είτε μακριά, με κάνει track. Αυτό είναι αν θέλουμε να κάνουμε ένα vlog, κάτι ας πούμε, και το βάζουμε και μας ακολουθεί. Για να προσγειωθεί πάλι φυσικά, πηγαίνουμε εδώ, κάτω το χέρι και το νείο σταματάει. Λοιπόν, αυτές είναι οι λειτουργίες AI, τα modes θα έλεγα εγώ καλύτερα, που έχει το νείο και μπορούμε να κάνουμε χωρίς χειριστήριο. Ας το κλείσω μία. Πάμε τώρα να δούμε λιγάκι και τι μπορούμε να κάνουμε με την εφαρμογή, αλλά και τι ρυθμίσεις έχουμε στην εφαρμογή που μπορούμε να πειράξουμε στο DJI Neo. Είμαστε μέσα λοιπόν, έχουμε ανοίξει την εφαρμογή DJI Fly App και έχουμε ουσιαστικά ανοίξει το Neo και απλά ανοίγοντας την εφαρμογή μας εμφανίζει το Neo κάτω αριστερά και πατάμε Connect. Μόλις πατήσουμε Connect, αμέσως θα αρχίσει να δείχνει αυτό το σηματάκι να γυρίζει γύρω γύρω το Neo και περιμένουμε να συνδεθεί και μας ανοίγει αυτή η οθόνη Connection Successful. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το interface του Neo. Από εδώ μπορούμε να κάνουμε διάφορες αλλαγές. Πάνω δεξιά αν δείτε που έχει ένα σηματάκι δίπλα στο 0000 είναι το σήμα όταν χρησιμοποιούμε για να χειριστούμε τον drone από το κινητό τηλέφωνο. Λοιπόν, έχει Start, έχει Album, Controls και Settings. Να πάμε πρώτα στα Settings κάτω δεξιά. Εδώ πέρα έχει ένα από τα πιο σημαντικά μενού της εφαρμογής όταν δεν χρησιμοποιούμε το χειριστήριο, είναι τα Mode και πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δηλαδή, ας πούμε στο Follow, όπως σας είπα και στο βίντεο, μπορούμε να το βάλουμε Close, Medium, Far και Low, Flat, High. Αυτό που σας είπα ότι μπορούμε να το βάλουμε χαμηλά, πιο χαμηλά μπορούμε να το βάλουμε στο ίδιο ύψος με εμάς ή πιο πάνω. Εγώ το έχω βάλει πιο πάνω. Και φυσικά Camera Mode, Video μπορούμε να το κάνουμε και Photographs. Αντίστοιχα και στο drone μπορούμε να πάμε μέσα μέχρι 10 μέτρα max distance και μπορούμε να πάμε και στα υπόλοιπα και να τα πειράξουμε, και στο custom όπου είναι το τελευταίο μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις και να πούμε να κάνει helix, boomerang ή direction track επίσης με τις παρακάτω επιλογές. Εν συνεχεία πηγαίνοντας προς τα κάτω έχει το camera settings 4K 30, εντάξει μπορούμε να κάνουμε και 1080, μετά έχει το encoding format, αφήστε το 265 και δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο να κοιτάξουμε. Ένα απλό drone για καθημερινή χρήση είναι, χωρίς να ασχολούμαστε πάρα πολύ. Και στο More Settings έχουμε το Compass, Normal, IMU, Calibration και τα λοιπά. Battery Cycle βλέπετε 0 και Control, Metric, Voice Control, Gimbal Calibration. Έχει και αυτά τα πραγματάκια εάν δεν έχουμε το χειριστήριο NE3 ή RC2 ή NE2. Είμαστε πάλι στην αρχική οθόνη. Από εδώ μπορούμε να διαλέξουμε τα διαφορετικά modes, follow, drone, circle, rocket, spotlight
και direction track, το τελευταίο που σας είπα είναι το custom, μπορούμε να το αλλάξουμε. Αν πάμε στο manual control, από εδώ πέρα μπορούμε να απογειώσουμε τον drone, take off, πατάμε, κρατάμε, όπως κάνουμε και στα υπόλοιπα χειριστήρια. Για όποιον δεν έχει ξαναπετάξει DJI drone, απλά πατάτε και κρατάτε το take off και απογειώνετε. Κάτι αντίστοιχο που κάνει και το drone όταν χρησιμοποιούμε το χειριστήριο το δικό του, ας πούμε το NE3 ή το RC2, μπορείτε να δείτε το αντίστοιχο βίντεο με το βίντεο για τους αρχάριους, για το NEO. Και στη συνεχεία, μόλις κάνουμε take off, θα εμφανιστούν δύο κύκλοι αριστερά και δεξιά, όπου από εκεί θα μπορούμε να κάνουμε και να χειριστούμε το NEO αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, μπρος, πίσω και τα λοιπά. Μην περιμένετε κάτι το φανταστικό και μην περιμένετε εμβέλεια με αυτή τη διαδικασία λειτουργίας και τηλεκατεύθυνσης του NEO, έτσι. Είναι για κοντινές αποστάσεις, δεν πάμε, θα κάνουμε range test με αυτό. Είναι για να κάνουμε κάτι κοντά. Πάντως, από δοκιμή που έκανα, και θα σας δείξω και εδώ ένα απόσπασμα, είδα ότι δουλεύει αρκετά καλά και γενικώς μπορούμε να κάνουμε διάφορες κινήσεις, αρκετά καλές και κινήσεις που μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σε βίντεο σε σχέση με άλλα drone που έχουν τηλεκατεύθυνση μέσω κινητού τηλεφώνου, οι οποίες ήταν ή είναι εντελώς άχρηστες, δεν θα το πω εντελώς άχρηστες, αλλά δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δουλεύει αρκετά καλά για χειρισμό μέσω κινητού τηλεφώνου, αλλά το τονίζω, μην περιμένετε εμβέλεια, μην περιμένετε τέτοια πράγματα, είναι για κοντινές αποστάσεις. Αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο για το DJI NEO και για τα mode, τα διαφορετικά που έχει και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε χωρίς χειριστήριο αυτόνομα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, ερωτήσεις, και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!